καλώς βρεθήκαμε όλοι μαζί εδώ να τιμήσουμε την παρουσίαση ενός πολύ σημαντικού βιβλίου. Το βιβλίο είναι του Αντώνη Αντωνάκου, όπως ξέρετε όλοι, και είναι για το ελληνικό αλφάβητο. Εγώ θα πω δύο λόγια μόνο ως εκδότης και θα παραχωρήσω τη θέση του συντονιστού, που είναι ο κύριος Λεκάκης, ο Γιώργος, από το Αρχείο Πολιτισμού, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας, ο οποίος θα προχωρήσει την όλη διαδικασία της παρουσιάσεως. Εγώ ήθελα απλά να πω, όταν δρομολογήσαμε αυτή την παρουσίαση, οφείλω να ευχαριστήσω και τον Γιώργο τον Παυλάκο, που ήταν πολύ χρήσιμος σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι μια παρουσίαση των εκδόσεων Πελασγός μόνο, αλίμονο. Είναι και το Αρχείο Πολιτισμού, είναι η ελληνική γλωσσική κληρονομιά, είναι ο ΔΕΚ, είναι η Ένωση από στράτων αξιωματικών στρατού. Όλοι συμμετέχουν με τον τρόπο τους σε αυτή την παρουσίαση. Να σας πω επίσης ότι και το βιβλίο του κ. Αντωνάκου, που έχει κυκλοφορήσει σήμερα σε δεύτερη έκδοση, κ. Αντωνάκου, είναι 40 σελίδες περισσότερο. Ναι. Είναι πολύ βελτιωμένη η έκδοση, γιατί ακριβώς η γλώσσα είναι ζωντανή, η δικιά μας, διαχρονική, και πάντα θα μπορούμε να ανοίγουμε φτερά με τη γλώσσα πολύ περισσότερο από την ώρα που βρισκόμαστε και κοιτάμε κάτι. Μου είπαν μερικοί, καλά, στο Πολεμικό Μουσείο θα κάνεις εκδήλωση για τη γλώσσα. Ναι, πού θα κάνουμε. Το υπερόπλο μας είναι. Η γλώσσα, το αλφάβητο, είναι το υπερόπλο μας. Αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να ξαναψάξουμε μερικά πράγματα. Μετά κάποιοι άλλοι μου είπαν, καλά, σε καιρό εκλογών θα κάνουμε εκδήλωση για τη γλώσσα. Όλοι κάθονται και κοιτάζουμε τις εκλογές. Και πάλι εκεί υπάρχει το εξής, ότι εκλογές για τους Έλληνες χωρίς πολιτισμό δεν υπάρχουν, γιατί οι εκλογές για μας πρέπει να είναι ο πολιτισμός μας και να βασίζεται εκεί απάνω. Πολιτισμός για τους Έλληνες χωρίς το αλφάβητο και τη γλώσσα δεν υπάρχει. Οπότε εμείς συμβάλλουμε στη διαχρονικότητα του ελληνικού, του ελληνισμού, με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε εκδήλωση σήμερα παρουσιάσεως του βιβλίου για την ελληνική, για το ελληνικό αλφάβητο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο τον Λεκάκη, του Αρχείου Πολιτισμού, που προσφέρθηκε τόσο άμεσα και τα λοιπά να παίξει αυτό το ρόλο και του παρουσιαστού και του συντονιστού, και να προβάλλει και αυτός με τον τρόπο που έκανε ήδη την εκδήλωση, και για την κάλυψη που γίνεται της εκδηλώσεως και των ομιλιών, έτσι ώστε να μπορούν πολλοί μετά από εμάς εδώ μέσα να δούνε και να πάρουν το μήνυμα της εκδηλώσεως. Να σας πω ότι οι εκδόσεις Πελασγός από το 1985 που υπάρχουν έχουν ένα σκοπό και μόνο, την ελληνική διαχρονία, τη διαχρονικότητα του ελληνικού πολιτισμού. Έτσι συνεχίζουμε και εύχομαι ο καλός Θεός να μας δίνει χρόνους και δυνατότητες να συνεχίσουμε για πολύ ακόμα. Στο τέλος της εκδηλώσεως, ο κύριος Αντωνάκος θα είναι στην έξοδο και θα υπογράφει με την ησυχία σας και του όλους αυτούς που θέλουν να έχουν μια υπογραφή σε κάποια από τα βιβλία του που προσφέρονται σήμερα έξω, πέρα από το ελληνικό αλφάβητο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους κυρίους που θα μιλήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Κουνάδη που θα κάνει... αλλά αυτά είναι δουλειά του κύριου Λεκάκη. Εγώ να κατέβω. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που ήρθατε. Και να έχουμε πάντα υπομονή και επιμονή για την ταυτότητά μας και να την παλεύουμε, γιατί αυτοί είμαστε και αυτοί πρέπει να μείνουμε. Να είστε πολύ καλά. Σεβαστό ακροατήριο, γεια σας. Είμαι εδώ με πολύ μεγάλη χαρά στην δεύτερη έκδοση αυτού του βιβλίου, πολύ σύντομα,
έγινε η δεύτερη αυτή έκδοση. Ο ακάματος φίλος μας Αντώνης Αντωνάκος δεν άφησε τη δεύτερη έκδοση μόνο ως τίτλο εξοφύλου, αλλά προσέθεσε μέσα περίπου 40 σελίδες και ξέρω ότι στην τρίτη έκδοση θα προσθέσει άλλες 40. Αυτό όμως είναι... Αυτή είναι η κατάρα του ερευνητή. Να παντρεύεται το έργο το οποίο γράφει, συγγράφει και να το έχει μαζί του αιώνια. Να το διορθώνει και συνεχώς όμως θα πρέπει να βρίσκεται εκείνος ο εκδότης που στην δεύτερη έκδοση θα ακούει τις επιταγές του συγγραφέως, τα νέα ευρήματα για να προχωράει η έρευνα. Αν η δεύτερη έκδοση είναι στήρα, άνευ νέων σελίδων, είναι μόνο ένα εμπορικό τερτύπι. Έχουμε πάρει μόνο ένα εμπορικό παράσημο. Ήμουν και στην πρώτη έκδοση, θα είμαι και στη δεύτερη. Θέλω να ευελπιστώ ότι θα με επιλέξει ο φίλος μου Αντώνης να είμαι και στην τρίτη και στην τέταρτη. Θα είμαι εδώ όσο χρειαστεί να υπερασπίζομαι την ελληνική γλώσσα, το ελληνικό πνεύμα, τον ελληνικό πολιτισμό. Αμηνώ δε και μόνος. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι μόνο μόνοι δεν είμαστε. Είμαστε πολλοί, αλλά δεν γνωριζόμαστε. Είμαστε πολλοί, αλλά δεν μιλάμε μεταξύ μας. Είμαστε πολλοί, αλλά κάποια μικροσαράκια ακόμη υπάρχουν, κατάλοιπα, που δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε στο εμείς. Από την πλευρά μας, εμείς που είμαστε εδώ πέρα επάνω, έχουμε κάνει τα πάντα πολλά χρόνια τώρα και με πολλούς φίλους που βρίσκω, βλέπω και από κάτω, να συνεχίσουμε στο εμείς. Οι πρόγονοί μας πήγαν μπροστά, γιατί λέμε το χαλκιδικό αλφάβητο. Δεν λέμε το αλφάβητο του Γιάννη. Λέμε το αττικό. Λέμε ιωνική γραφή, λαλιά ή δημοτικό τραγούδι. Δεν δέχτηκαν να βάλουν τα ονόματά τους, τα προσωπικά τους ονόματα, στα μεγάλα έργα τα δημοτικά του ελληνισμού. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη τομή στην παγκόσμια λογοτεχνία, στο παγκόσμιο σκέπτεστε. Ο Αντώνης ο Αντωνάκος είναι πολύ μεγάλη χαρά που είναι φίλος μου, είναι πολύ μεγάλη τιμή που μιλάμε, συζητάμε, σκεπτόμαστε για όλα αυτά και εξαιρετική τιμή που μου λέει κάθε φορά σαν μικρό παιδί που παίζει στην παιδική χαρά τι καινούριο βρήκε και θα συμπληρώσει στην επόμενη έκδοσή του. Τα οποία σας τα κρατάω και μυστικά. Όμως, επειδή πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία, θα ξεκινήσουμε με τους αξιότιμους κυρίους και φίλους που θα κάνουν ένα χαιρετισμό σε αυτήν εδώ τη σπουδαία εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και θα παρακαλούσα στο βήμα να ανέβει ο πρώην Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Τόνιος Κουνάδης. Ευχαριστώ τον συντονιστή, τον κύριο Γλυκάκη, για την προσφώνησή του. Κύριοι συνάδελφοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αποτελεί για μένα ιδιαίτερη χαρά και τιμή να προσφωνήσω την απόψινή εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του διακεκριμένου κλασικού φιλολόγου, ερευνητή και ιστορικού του κυρίου Αντώνη Αντωνάκου. Το βιβλίο το οποίο, όπως γνωρίζετε, έχω προλογίσει. Και τούτο διότι δια το κέρυες σημασίας ζήτημα της προέλευσης του ελληνικού αλφαβήτου είχα προβεί σε δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας σε ανακοίνωση στις 15 Ιανουαρίου του 2019 με θέμα «Η καταγωγή της ελληνικής γλώσσης προφορικής και γραπτής». Όπως δεν είχα τονίσει τότε, η γλώσσα μας ύψιστο πολιτιστικό αγαθό είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με την ταυτότητα, την συνέχεια, την επιβίωση και την προοπτική του ελληνισμού. Η γλώσσα είναι υπόθεση όλων μας και βεβαίως και του ομιλούντος. Λόγω της μακρόχρονης ενασχόλησής του με την εκπαίδευση, καθηγητής πολυτεχνείου για 35 χρόνια,
και την συναφή αρθρογραφία μου με την οποία εστιλίτευσα τις ολέθριες νομοθετικές παρεμβάσεις που έλαβαν σε διάφορες εποχές αλλίωσης ουσιαστικός της γλώσσας μας με τον ψευδεπίγραφο χαρακτηρισμό ως εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Σκοπός της απόψινής ανακοινώσεως, όπως είχα τονίσει και στην ομιλία μου τον Ιανουάριο του 2015, και τότε ήταν η παρουσίαση όχι δικών μου απόψεων, δεν είμαι γλωσσολόγος ούτε ειδικός, για το διεπιστημονικού χαρακτήρα αυτό αντικείμενο, της γλώσσας δηλαδή, αλλά να παρουσιάσω αυθεντικές γνώμες κορυφαίων διεθνώς γλωσσολόγων, ελληνιστών και ειδικών για θέματα της γλώσσας, με τους περισσότερους των οποίων ήρθα εις επικοινωνία ηλεκτρονικά και τους οποίους ονομαστικά ένα προς ένα ευχαριστώ στην ανακοίνωσή μου του Ιανουαρίου του 2019 για τα θετικά σχόλια και τις πολύτιμες υποδείξεις τους. Αυτές οι θέσεις εκφράστηκαν στην ανακοίνωσή μου, έτυχαν ευμενούς υποδοχής από τον ημερήσιο περιοδικό τύπο, τον έντυπο, τον ηλεκτρονικό. Και βεβαίως, όπως πάντοτε, υπήρξαν και κάποια αρνητικά σχόλια. Μεταξύ των υποστηρικτών των θέσεων που προέβαλα και οι οποίες στηριζόντουσαν σε αυθεντικές γνώμες, επαναλαμβάνω, ειδικών, ήταν και ο κύριος Αντωνάκος, ο οποίος με άρθρα, με επιστολές στις εφημερίδες, αλλά και με το βιβλίο αυτό, στο οποίο κάνει πολλές φορές αναφορά στην ανακοίνωση αυτή. Με το νέο βιβλίο, ο κύριος Αντωνάκος, την πρώτη έκδοση, διότι δεύτερη δεν την έχουμε διαβάσει ακόμα, φέρει πράγματι σε φως νέα στοιχεία, θα έλεγα νέα τεκμήρια, ιστορικών πηγών, κάποια από τα οποία σκοπίμως είχαν αγνοηθεί και τα οποία κριτήρια και ιστορικές πηγές στηρίζουν τις απόψεις μου, περαιτέρω όμως προχωρούν και σε μεγαλύτερο βάθος. Τις λέει χαρακτηριστικά αυτές τις πηγές αποσιωπηθήσεις πηγές, στις οποίες και θα επικεντρώσω το χαιρετισμό μου. Πριν προχωρήσω όμως στα συμπεράσματα ευρήματα του κ. Αντωνάκου, πρέπει να διευκρινίσω ότι η σχετική για τη γλώσσα ομιλία μου, η απόψινή ομιλία μου, αφορά στο κατά πόσον τα πρώτα γράμματα του αλφαβήτου, σύμφωνα στην ουσία ήτανε, όχι φωνήεντα, είναι φοινικικοσημητικά ή ελληνικά. Και τούτο διότι έχει γίνει γενικώς αποδεκτό και από τους φοινικιστάς ότι εκτός από τα φωνήεντα και τα σύμφωνα ξι, φι, ψι είναι ελληνικά. Συνεπώς, όταν ομιλούμε για αλφάβητο, εννοούμε το ολοκληρωμένο αλφάβητο, το οποίο είναι ελληνικό και αυτό είναι γενικώς αποδεκτό. Διότι το φοινικικοσημητικό δεν ήταν αλφάβητο, αυτά είναι σύμφωνα, ήταν ένα συλλαβάριο, όπως λέμε, ή ένα συμφωνογραφικό σύστημα γραφής. Και έρχομαι τώρα στα κυριότερα συμπεράσματα και ευρήματα του κ. Αντωνάκου για την ελληνικότητα των πρώτων γραμμάτων του αλφαβήτου. Το πρώτο συμπέρασμα, που είναι γενικώς αποδεκτό, είναι ότι στην αρχαία Φινίκη, ο σημερινός Λίβανος που περιέλαμβανε και κάποια παραλιακά εδάφια από το κάποια εδάφια από τη Συρία και το Ισραήλ, στην αρχαία αυτή Φινίκη εγκαταστάθηκε το σημειτικό φύλος των Φινίκων περί το 1200 έως 1000 π.Χ. Στη συνέχεια ήρθαν και οι Χαναΐτες, ένα άλλο σημειτικό φύλο, και ανεμίχθησαν με τους γηγενείς, οι οποίοι ήταν οι Πελασγοί, αυτοί είναι οι Πρωτοέλληνες,
οι οποίοι είχαν πάει στην περιοχή αυτή το 3000 π.Χ. Δηλαδή, 2000 χρόνια πριν από αυτούς. Έτσι, από το αμάλγαμα αυτό βγήκαν οι Φοίνικες, οι οποίοι μετά διέπρεψαν στο εμπόριο και στην ναυτιλία. Όχι όμως και στον πολιτισμό. Και ευτυχώς δεν βλέπω να το γράφουν πολύ αυτό. Ας σημειωθεί ότι οι πρώτοι πελαζοί ήταν Κρήτες, που όπως σας είπα, επίκησαν τη Φοινίκη το 3000 π.Χ. και αργότερα ήρθαν ακόμη περισσότεροι το 1500 π.Χ. Κατά συνέπεια, τελειώνουμε με το πρώτο συμπέρασμα, η Φοινίκη, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, είναι ελληνική αποικία με τους πρωτοέλληνες, τους πελασμούς. Το δεύτερο συμπέρασμα επίσης έχει γίνει αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα, ότι πριν εμφανιστούν τα πρώτα γράμματα, σύμφωνα του αλφαβήτου, προϋπήρχαν οι ελληνικές γραφές, η γραμμική Α, η οποία δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί, και η γραμμική Β, η οποία έχει αποκρυπτογραφηθεί από τον Μάικλ Βέντρις, τον Βρετανό αρχιτέκτονα, το 1952. Αξίζει να εμπροκειμένου επισημανθεί ότι η αρχαιότερη μέχρι σήμερα πύληνη επιγραφή γραμμικής Β βρέθηκε στην Ίκλαινα πριν από μερικά χρόνια, είναι 14 χιλιόμετρα απέχει από την Πύλο, από τον καθηγητή αρχαίας ιστορίας και ακαδημαϊκό Μιχάλη Κοσμόπουλο, χρονολογούμενη μεταξύ του 1450 και 1380, και βεβαίως μπορεί να υπάρξει και αρχαιότερη, ακόμη μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί, αλλά γνωρίζουμε επίσης όλοι ότι η γραφή η οποία προέκυψε μετά ήταν εξέλιξη ουσιαστικώς της γραμμικής Β, διότι η γραμμική Β και η γραφή ελληνική έχουν πολλά κοινά σύμβολα. Ωστόσο, εκείνο που μπορούμε ευλόγως να υποθέσουμε είναι ότι τα πρώτα γράμματα χρονολογικά θα πρέπει να εμφανίστηκαν μετά το 1400 π.Χ. Και όχι όπως πολλοί πιστεύουν και έχει γίνει αποδεκτό από τους φοινικιστές, ότι η πρώτη αλφαβητική γραφή είναι του 8ου αιώνα π.Χ. στο Πύλινο Αγγείο στην Οχώη Διπύλου. Σε αυτό αμφιβάλλει και ο Βέντρις. Και θα είναι και το αντικείμενο των επομένων συμπερασμάτων. Το τρίτο συμπέρασμα είναι αφορά την προέλευση καταγωγή των πρώτων γραμμάτων και την χρονολογία εμφανίσεώς των. Είναι φοινικικοσημητικά, είναι ελληνικά, πού και πότε πρωτοεμφανίστηκαν. Υπάρχουν ιστορικές πηγές που αποσιωπούνται ή παρερμηνεύονται. Τι αναφέρουν έγκριτοι ιστορικοί της αρχαιότητας και μεταγενεστέρων χρόνων. Κέρια ερωτήματα. Ο κύριος Αντωνάκος έχει μία σειρά τώρα που παρουσιάζει ιστορικών που δίνουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Στην ανακοίνωσή μου αναφέρω πάρα πολλά. Ο κύριος Αντωνάκος τα ενισχύει με περαιτέρω αναφορές σε νέες πηγές, τις οποίες θα διαβάσω εν συντομία, προς εξοικονόμηση βέβαια χρόνου. Δεν μπορώ να αναφερθώ να πω περισσότερα. Στο βιβλίο το κύριος Αντωνάκος παραθέτει διάφορα χωρία του Ηροδότ. Από εκεί ξεκινάνε οι πρώτες πληροφορίες για τα γράμματα του αλφαβήτου. Κατά τη γνώμη πλέον το πλέον σημαντικό χωρίο που μνημονεύεται και στην ανακοίνωσή μου στην Ακαδημία και το οποίο, όπως λέει ο κύριος Αντωνάκος, αποσιωπάται από τους φοινικιστές, είναι αυτό που αναφέρεται στο έγκριτο λεξικό των Λίντελ Σκοτ. Προσέξτε, Λίντελ Σκοτ, όχι Λίντελ Σκοτ Τζόνς, που είναι νεότερο και το οποίο ουσιαστικά συρρυκνώνει το πρώτο και παρέχει πληροφορίες οι οποίες έρχονται σε αντίθεση σε κάποια σημεία
με το Leader Scott που είναι το αυθεντικό. Στο λήμα λοιπόν Κάσμος επιλέξει το λεξικό αυτό και αυτό το έχει υιοθετήσει και ο Σταματάκος και άλλα λεξικά. Λέει τα εξής, ανοίγουν εισαγωγικά. Ο Κάσμος έφερε από τη Φινίκη το παλαιό ελληνικό αλφάβητο των 16 γραμμάτων από όπου ονομάστηκαν και Καδμία ή Φινίκια γράμματα. Ηρόδοτος 558 κτλ. Το χωρίο του. Αυτά αργότερα αυξήθηκαν με την προσθήκη άλλων 8 γραμμάτων των επωνομαζομένων Ιωνικών. Ο Ηρόδοτος με τον όρο Φινικία ή Καδμία γράμματα του παλαιού ελληνικού αλφαβήτου, όπως ακούσατε, εννοεί τα πελασγικά ελληνικά γράμματα. Ο δε Κάσμος, όπως αποδεικνύει ο κύριος, με πολλές ιστορικές πηγές ο κύριος Αντωνάκος στο βιβλίο του, ήταν ελληνικής καταγωγής, εκ Φινίκης και συγκεκριμένα από την πόλη Τύρο. Ένας άλλος συγγραφέας, αρχαίος συγγραφέας, είναι ο Διονύσιος ο Θράξ. Αυτός είναι ο συγγραφέας της πρώτης γραμματικής στους ελληνιστικούς χρόνους και την οποία η ελληνική γλωσσική κληρονομιά, της οποίας έχω και την τιμή να είμαι επίτιμος πρόεδρος, εξέδωσε σε βιβλίο το οποίο το διένυμε στις αρχές δεκαετίες του 2000. Ο Διονύσιος λοιπόν ο Θράξ μεταξύ άλλων λέει τα εξής, ανοίγουν εισαγωγικά. Μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος, κανένας από τους διασωθέντες Έλληνες των πληγησών περιοχών δεν φύλαξε στη μνήμη του την αρχαία γραφή, πλην των περασγών που είχαν ήδη μετικήσει στις βαρβαρικές χώρες. Από εκείνους δηλαδή τους πελασγούς, πρώτοι διδάχθηκαν το αλφάβητο οι Φίνικες, οι οποίοι γείτονες όντες των βαρβάρων και έχοντες συνεχώς εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα, επανέφεραν το αλφάβητο στην Ελλάδα. Γι' αυτό και τα γράμματα ονομάστηκαν Φινίκια. Με το οσάνο χωρίο του Ηροδότου συμφωνεί και ο διάσημος ιστορικός Διόδωρος Σικελιώτης, ο οποίος μεταξύ άλλων δηλώνει ότι, εισαγωγικά, τα Φινίκια γράμματα δεν τα ανεκάλυψαν οι Φίνικες από την αρχή, παρά μόνο μετέθεσαν τους τύπους των γραμμάτων. Ο κύριος Αντωνάκος παραθέτει και την μαρτυρία ενός άλλου αρχαίου γραμματικού, του Διονυσίου του Σκητοβραχίωνα, ο οποίος έζησε τον 1ο αιώνα π.Χ., που θεωρεί κοινή πεποίθηση ότι τα γράμματα εκλήθησαν Φινίκια διότι μετεφέρθησαν στην Ελλάδα από τους Έλληνες της Φινίκης, καθώς και ότι επειδή ήσαν ακριβώς ίδια με εκείνα που χρησιμοποιούσαν την παλιά εποχή οι πελασγοί, προσαγορέθησαν επίσης και πελασγικά. Αυτό φαίνεται σε υποσημείωση σελίδα 76 της πρώτης εκδόσεως. Επίσης, προσθέτει ένα καινούριο στοιχείο πολύ ενδιαφέρον στο βιβλίο του κ. Αντωνάκος. Ο επιφανής, λέει, Εβραίος ιστορικός Φλάβιος Ιώσιπος, στο έργο του «Κατά Απίωνος», ομολογεί ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, οι Φίνικες χρησιμοποιούσαν τα γράμματα λόγω της αναμίξεώς τους με τους Έλληνες τόσο στα θέματα του οικιακού βίου όσο και στην παράδοση πρακτικών έργων, επειδή είναι κοινή παραδοχή, πιστεύω να επιτρέψετε και σε μένα, εννοεί να το πρεσβεύω αυτό. Το γενικό συμπέρασμα που κατέληξε ο κ. Αντωνάκος με βάση τα προεκτεθέντα και τις αποσιοποιηθήσεις πηγές είναι ότι η γραφή των Φινίκων είναι η πελασγική, εφόσον αποτελεί καινή κοινή πεποίθηση ότι πρόκειται για την προκατακλυσμιαία πελασγική γραφή. Δηλαδή πρόκειται για την πανάρχια πελασγική γραφή όπου χάθηκαν κάτω από τη λάσπη της πλημμύρας του κατακλυσμού του Δευκαλίωνος και διασώθηκε μόνο από τους πελασγούς. Αυτή είναι η αλήθεια, την οποία τεκμηριώνει αναλυτικά και με πολλά επιχειρήματα και τεκμήρια ο κύριος Αντωνάκος, και ακριβώς αυτή την αλήθεια έφεραν σε φως οι περισπούδαστοι φιλόλογοι και λεξικογράφοι με το περίβλεπτο λεξικό ο Χένρι
Λίντελ και ο Ρόμπερτ Σκοτ, στο λεξικό Λίντελ Σκοτ. Αξίζει ακόμα να αναφερθεί ότι υπάρχουν και άλλες αποσιοποιηθήσεις πηγές, διότι όπως επισημαίνει ο κ. Αντωνάκος, ο Κάδμος δεν είναι ο μοναδικός κομιστής των γραμμάτων από τη Φοινίκη στην Ελλάδα. Εκτός όμως από τις αποσιοποιηθήσεις πηγές, ο κ. Αντωνάκος στο βιβλίο του μνημονεύει και άλλες πηγές με κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, που για λόγους εξοικονόμησης χρόνου δεν μπορώ να αναφερθώ, και για τον ίδιο λόγο δεν θα μνημονεύσω γνωστές αυθεντικές γνώμες μεταγενεστέρων κορυφαίων ειδικών Ελλήνων και ξένων, τα ονόματα των οποίων μνημονεύω και στην ανακοίνωσή μου στην Ακαδημία. Θα περιοριστώ όμως σε ορισμένους ερευνητές, όπως εις τον καθηγητή της Οξφόρδης, τον Σερ Άρθουρ Εύανς, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε «Η γραφή της Κρήτης είναι η μήτρη της Φοινικικής». Ο επιφανής Γάλλος Ρενέ Ντισό είπε «Οι Φοίνικες είχαν παραλάβει προημότατα το αλφάβητο παρά των Ελλήνων, ήτινες είχαν διαμορφώσει τούτου εκ της κρητομικυναϊκής γραφής». Επίσης ο αρχαιολόγος επιγραφικός Απόστολος Αρβανιτόπουλος λέει «Το αλφάβητο επενόησαν και εφήρμοσαν οι αρχαίοι Έλληνες, εδόρισαν δε αυτό, εισάπασαν την ανθρωπότητα ως κοινό κτήμα αυτής». Οι αρχαιολόγοι ακαδημαϊκοί Γεώργιος Μιλωνάς και Σπυρίδων Μαρινάτος σε ανακοινώσεις τους στην Ακαδημία Αθηνών υπεστήριξαν ότι τα γράμματα που έφερε ο Κάδμος στη Θήβα δεν ήσαν φοινικικά. Χαρακτηριστική είναι εν προκειμένου, με την οποία θα τελειώσω, η δήλωση το 1986, παραλείποντας βέβαια και αρκετούς άλλους λόγω χρόνου, η δήλωση την οποία έκανε το 1986 οι δύο πρώην ακαδημαϊκοί και πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος ο Τσάτσος και ο Μιχάλης ο Στασινόπουλος, σχετικά με την καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου. Ανοίγουν εισαγωγικά. Τι είπαν αυτοί? «Πρέπει να αναφέρονται στα σχολικά βιβλία και τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα που προέκυψαν από ανέβρεση πανάρχαιων εν επίγραφων πινακίδων στις ανασκαφές της Κρήτης και άλλων περιοχών της Ελλάδος, επί των οποίων υπάρχουν σημεία προϊστορικής ελληνικής γραφής που είναι πανομοιότυπα με τα γράμματα του αλφαβήτου της κλασικής Ελλάδος». Εδώ θα σταματήσω, βάζω μια άνω τελεία. Δεν θα επεκταθώ σε άλλα θέματα, διότι αυτά αφορούσαν την ανακοίνωσή μου στην Ακαδημία. Έχει πολύ ενδιαφέροντα τα επόμενα κεφάλαια. Το επόμενο είναι η κατάρριψη όλων των ατεκμηρίωτων και πολύ ασθενών επιχειρημάτων που φέρουν οι φοινικιστές για να υποστηρίξουν ότι τα πρώτα γράμματα ήταν φοινικικοσημητικά. Το κεφάλαιο επίσης περί ετυμολογίας και ιστορίας των γραμμάτων. Δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι γλωσσολόγος. Εγώ αναφέρω θετικές γνώμες. Αλλά ευελπιστώ ότι οι επόμενοι ομιλητές που θα παρουσιάσουν το βιβλίο θα αναφερθούν στα θέματα αυτά. Θα ήθελα να ευχηθώ στον κύριο Αντωνάκο να έχει την επιτυχία το βιβλίο αυτό, ή μάλλον μεγαλύτερη από το προηγούμενο το Μωρόν Λαβέ, και ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία η δεύτερη έκδοση, η οποία ασφαλώς την οποία ασφαλώς θα διαδεχτεί και τρίτη κλπ. Κλείνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να κάνω μία ευχή. Η σημερινή σύναξη θα πρέπει να εκπέμψει ένα μήνυμα. Όλοι μας, στο μέτρο που μας αναλογεί και στο μέτρο που μπορούμε, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την διαφύλαξη και προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, η οποία είναι η μητέρα γλώσσα όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών κατά τον Αντράντος, τον κορυφαίο αυτό γλωσσολόγο, ισπανό γλωσσολόγο, ο οποίος θεωρεί ότι όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες είναι, χαρακτηριστικά έχει πει, είναι κρυφοελληνικές.
Ο Λένιν είχε πει ότι αν θέλεις να εξαφανίσεις ένα λαό, πρέπει να εξαφανίσεις τη γλώσσα του. Ο Καζαντζάκης αργότερα είπε, η αληθινή πατρίδα ενός λαού είναι η γλώσσα. Αν χαθεί η γλώσσα ενός λαού, τότε μαζί της θα χαθεί και ο λαός που την ομιλεί. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και προσοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αξιότιμο πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Αντώνιο Κουνάδη, και για την τόλμη που είχε να γράψει αυτή τη σπουδαία επιστολή, την οποία την έχουμε όλοι μας κορώνα στο κεφάλι μας. Και ας μη στεναχωριέται τόσο πολύ που προέρχεται από το χώρο του Πολυτεχνείου, διότι οι γλωσσολόγοι τα κάναν τόσο χάλια τα πράγματα και φτάσαμε μέχρι εδώ. Είναι πολύ καλύτερο να μελετήσουν φυσική και μαθηματική και άνθρωποι του Πολυτεχνείου και των ηλεκτρονικών τεχνών τη γλώσσα. Κάτι άλλο θα μας πούν, κάτι άλλο θα μας φέρουν. Όπως ισχυρίζεται και ο φίλος ο Αντώνης Αντωνάκος και οι φιλόλογοι, να συνεργαστούν, διότι το θέμα της ελληνικής γλώσσης, όπως και πολλά άλλα θέματα, είναι διεπιστημονικό. Δεν είναι μόνο από μία πλευρά να το δει κανείς. Και αν θέλετε, θα πρέπει να συμμετάχουν και οι καστικοί, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η εικόνα κάθε γράμματος. Αφού λοιπόν είμαστε στο Πολεμικό Μουσείο, δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε ένα στρατηγό μαζί μας. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Και από τον στρατηγό της Ακαδημίας περνάμε στον στρατηγό, τον κύριο Χρήστο Μπολώση, να έρθει και αυτός, τον καλό στο βήμα, να έρθει και αυτός. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Ενώσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ, εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες προς τον εκδότη αγωνιστή, κύριο Ιωάννη Γιαννάκαινα, για την πρότασή του, η οποία έγινε ομοφόνος δεκτή από το ΔΣ της Ενώσεως, να είμαστε συνδιοργανωτές της λαμπρής αυτής της εκδηλώσεως, με αντικείμενο την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Αντωνίου Αντωνάκου, «Ελληνικό Αλφάβητο». Το βιβλίο, ως γνωστόν, αναφέρεται στην ιστορική προέλευση του αλφαβήτου μας. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, ιδιαίτερα ευαίσθητη στα εθνικά θέματα, είναι αρρωγός κάθε αναλόγου προσπαθίας. Προσφάτως διάβασα ότι η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ προέβη σε αναδιάρθρωση των επιμέρους διευθύνσεών της. Θα σας διαβάσω τα τμήματα ποια είναι. Επειδή τα αγγλικά μου είναι λίγο καλύτερα από μια γνωστή πολιτική προσωπικότητα, ελπίζω να μου συγχωρέσετε τυχόν λάθη. Τα τμήματα λοιπόν είναι Chief Operation Officer, Brand President, Vice President Marketing, Digital and Technology, IT Demand, Vice President, Business Development, Legal Affairs, Senior κτλ. Κτλ. Και ελπίζω να διάβασα τα σωστά. Εάν αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι κατάδια, τότε τι είναι κατάδια? Και υπόψη είναι ότι σε αυτά τα τμήματα επικεφαλής, εντάξει, δεν είναι ο κύριος Τακίρης που άρχισε να χειροκροτεί, και αυτός είναι γείτονας και φίλος. Εδώ πέρα δηλαδή πρόκειται για συμπαιγνία. Και σε αυτά τα τμήματα επικεφαλής είναι Έλληνες. Και τα καταστήματα αυτά, η αλυσίδα αυτή, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Για να παρακολουθήσουμε πλέον ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, θα πρέπει να έχουμε προφήσενση. Λέει παραδείγματος χάρη ο speaker ότι η τάδε ομάδα εφαρμόζει το build up. Τι είναι αυτό? Αυτό σημαίνει οργάνωση από πίσω προς τα μπρος. Δεν μπορεί να το πει στα ελληνικά? Μπορεί. Η προϊστορία των δύο ομάδων λέγεται hard to hard story. Είπαμε τα αγγλικά μου. Ενώ η αναφορά γεγονότων που διαδραματίζονται μέσα στο γήπεδο γίνεται από το coach corner. Δεν μπορούμε να πούμε από τον πάγκο του προβλήματος, το coach corner. Το ελληνικότατο δρόσισμα ή αναψυχή το λέμε cooling break. Χώρια τα εκτοξευόμενα τούβλα, όπως είναι του παγκόσμιου κυπέλου. Βρε άσχετε, ή θα πεις του παγκόσμιου κύπελου, αλλά αυτό θα σου βγάλει και σένα το μάτι, ή του παγκοσμίου κυπέλου.
Τώρα, σε ποιον προσπαθούμε να βάλουμε μυαλό, πρώτα ο κύριος Αντωνάκος και μετά εμείς. Του δεύτερου ημίχρονου το ακούσατε, έτσι. Ναι. Εσχάτως, στα στατιστικά των ποδοσφαιρικών αγώνων, υπησύλθαν και τα 6 goals. Τι είναι αυτό? Άμα το καταλάβει κάποιος, να μας το εξηγήσει και εμάς. Κυρίες και κύριοι, στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, η γλώσσα μας δέχεται παντός είδους επιθέσεις. Αυτή τη σκόπιμη και γεμάτη σολικισμούς διαστρέβλωση έρχεται να βοηθήσει τη θεραπεία της το παρουσιαζόμενο σήμερα βιβλίο του κυρίου Αντωνάκου «Ελληνικό Αλφάβητο». Και βέβαια, ιδιαίτερο κύρος προσδίδει στην έκδοση αυτή η προλόγησή του από τον πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, κύριο Αντώνιο Κουνάβη, τον οποίο εγώ τον θυμάμαι ως παλαιό δισκοβόλο που έριχνε δίσκο και είχε πάντα το ρολόι στο χέρι. Δεν ξέρω τι βίτσιο ήταν αυτό, κύριε πρόεδρε. Δεν έχει. Ο οποίος τονίζει στην προλόγηση. Εδώ και πολλές δεκαετίες είμαι μάρτυρες μιας συγκεκαλυμμένης, συστηματικής, αντεθνικής κατά της χώρας μας προπαγάνδας με διαφόρους προσχηματικούς τρόπους και καταλήγει με τη ρίση του ιστορικού πολυβίου. Εν χαλεπής καιρής, μέμνησο της γλώσσης. Για την αξία και το περιεχόμενο του βιβλίου θα μιλήσουν οι εκλεκτοί ομιλητές που έπονται. Εγώ, αφού σας μεταφέρω και πάλι τους χαιρετισμούς της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, εύχομαι στο βιβλίο καλοτάξιδο και η πρώτη και η δεύτερη έκδοση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον στρατηγό, τον κύριο Μπολώση, που πάντα με το γνωστό του ύφος, με πάντα αριστοφανικός, το διατηρεί αυτό ο λαός μας. Και εγώ εδώ πέρα ως οπισθοφύλαξ αυτής της ομάδος, κύριε στρατηγέ, θα καλέσω αυτή τη στιγμή στο βήμα τον κύριο Κωνσταντίνο Καρκανιά, ετωλό στην καταγωγή, ένας λαός, οι Ετωλοί, που μας έδωσαν από τις ωραιότερες λαγές και τις πιο εφάνταστες τροπές. Και σήμερα, ξέρετε, αντί να μαθαίνουμε στα παιδιά μας τις τροπές των συμφώνων και των φωνιέντων, τους μαθαίνουμε τις ντροπές. Λοιπόν, κύριε Καρκανιά. Γεια σας. Είμαι ευτυχής που είμαι σήμερα μπροστά σας να κάνω ένα σύντομο χαιρετισμό για τη νέα έκδοση του σπουδαίου βιβλίου του παλιού φίλου, καθηγητού, συγγραφέως, του κυρίου Αντωνάκου. Μου θύμισε πριν από λίγο ο κύριος Αντωνάκος κάτι που ασφαλώς το ξέρω, αλλά το έχω ξεχάσει. Ότι ήμουνα μεταξύ εκείνων που μίλησαν στην έκδοση για την παρουσίαση του πρώτου του βιβλίου, το 2002, δηλαδή πριν από 21 χρόνια, και σήμερα είμαι πάλι όχι ως παρουσιαστής του βιβλίου, αλλά ως χαιρετίζων την έκδοση του πολλοστού, του 400ου ή δεν ξέρω, του ποσοστού βιβλίου του. Εκ μέρους της ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς, της οποίας είμαι πρόεδρος, χαιρετίζω σήμερα την έκδοση αυτού του βιβλίου. Εμείς ως ελληνική γλωσσική κληρονομιά πάντα υποστηρίζουμε κάθε δράση, κάθε έκδοση, κάθε μελέτη, κάθε έρευνα που έχει σχέση με την ελληνική γλώσσα, που παρουσιάζει την συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, παρουσιάζει νέα στοιχεία σχετικά με την προέλευση και την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. Αναξαρτήτως όμως από αυτό, δεν θα μπορούσαμε να μην μετέχουμε στην οργάνωση αυτής της εκδηλώσεως, τη στιγμή που ο εκδότης, ο κύριος Γιαννάκενας, είναι μέλος της ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς, και τη στιγμή που ο προλογίζων την έκδοση, ο καθηγητής και ακαδημαϊκός, ο κύριος Κουνάδης, υπήρξε από τα επιφανή ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου μας, της ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς. Δεν θα μπω στο περιεχόμενο του βιβλίου, έχω διαβάσει αρκετά βιβλία του κύριου Αντωνάκου, απλά και μόνο θα απαντήσω σε ένα υποθετικό ερώτημα, που είναι ποιος ενδιαφέρεται, ποιος ασχολείται, ποιον ενδιαφέρει η προέλευση του ελληνικού αλφαβήτου, γιατί να γράφονται βιβλία και άλλα βιβλία κτλ. Σήμερα έριξα μια ματιά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, εκεί που λέει για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Εκεί λοιπόν παρουσιάζεται με έναν τρόπο που θα τολμούσα να πω,
Εγώ δεν είμαι καθηγητής σαν αυτούς που μετέχουν στη διοίκηση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ούτε φιλόλογος είμαι, μηχανικός είμαι. Εκεί λοιπόν παρουσιάζονται σαν απολύτως τελικά τα συμπεράσματα για την φοινικική προέλευση του ελληνικού αλφαβήτου. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται δεν είναι επιστημονικός. Δηλαδή, ανεξάρτητα αν έχουν δίκιο ή δεν έχουν δίκιο, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουν αυτά που λένε, η μέθοδος δηλαδή με την οποία τα παρουσιάζουν, δεν είναι σωστή. Ο κύριος Αντωνάκος έρχεται με το βιβλίο του να παρουσιάσει τεκμήρια για την αντίθετη άποψη. Και κατά τούτο το βιβλίο είναι σημαντικό. Ακόμη κι αν σε αυτά που παρουσιάζει ή στα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει δεν τα λέει σωστά ή δεν τα λέει απολύτως σωστά, το γεγονός ότι παρουσιάζει δεκάδες απόψεις όχι τωρινών συγγραφέων αλλά αρχαίων συγγραφέων, μεταξύ αυτών και των τραγικών του Εσχύλου σχετικά με την προέλευση του ελληνικού αλφαβήτου, ακόμη και έτσι η έκδοση και το βιβλίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιος ενδιαφέρεται, θα σας πω κάτι. Έχω εργαστεί πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια από το 1990 μέχρι προσφάτως, στη Βουλγαρία, όπου είχαμε ιδρύσει εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία πήγαιναν και πάρα πολύ καλά. Εκεί λοιπόν μου έκανε εντύπωση, και με αυτό τελειώνω, ότι 24 Μαΐου κάθε έτους είναι εθνική γιορτή, αργία, στη Βουλγαρία για το βουλγαρικό, για το κυριλικό, όπως τροποποιήθηκε εκείνο το σημερινό κυριλικό αλφάβητο, το οποίο οι Βούλγαροι θεωρούν, και πιστεύω όχι ολικώς αδίκως, ότι είναι δημιούργημα Βουλγάρων, ας το πω επιστημόνων. Είναι εθνική γιορτή και αργία για το βουλγαρικό αλφάβητο, τη βουλγαρική γλώσσα και τον πολιτισμό. Αν λοιπόν οι Βούλγαροι για αυτό το δημιούργημα είναι περήφανοι και το έχουν εθνική γιορτή και αργία, τι θα έπρεπε να έχουμε εμείς και πώς θα έπρεπε εμείς να ενδιαφερόμαστε για το δικό μας το ελληνικό αλφάβητο. Σας ευχαριστώ. Ένας τρόπος να πιστούν όλοι, παίρνω την συνέχεια της ομιλίας του κ. Καρκανιά, να πιστούν όλοι οι Έλληνες να υιοθετήσουμε ημέρες αλφαβήτου, είναι να πούμε στους Έλληνες ότι για κάθε γράμμα θα έχουμε μια αργία. Οπότε θα έχουμε 24 αργίες το χρόνο επιπλέον. Οπότε δεν θα υπάρχει κανείς που θα διαφωνεί για κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ απλό να το κάνουμε και πολιτικά έξυπνο, φαντάζομαι, να το εισηγηθούμε. Καλώς στο βήμα. Την επόμενη κυρία που θα χαιρετήσει την εκδήλωση είναι η κυρία Αριστεία Τόλια, εκ μέρους του ΟΔΕΠ που είναι συνδιοργανωτής. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεκάκη, για την προσφώνησή σας. Εγώ με τη σειρά μου και εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού για τη Διάδοση Ελληνικής Γλώσσας, ως πρόεδρος αυτού του σωματείου, θα χαιρετήσω την παρουσία σας καταρχάς, γιατί τη θεωρώ πολύ ευγενική, γιατί σήμερα η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη, οι διάφορες συγκυρίες οι κοινωνικές δεν επιτρέπουν να βρισκόμαστε συνέχεια, αλλά όπου υπάρχει το πάθος και η όρεξη πάντα γίνονται αυτά. Τον κύριο Αντωνάκο τον γνωρίζω χρόνια, έχουμε συνυπάρξει πάλι σε άλλα συνέδρια που έχουμε κάνει, υπήρξε ομιλητής μας και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Για τον κύριο Γιαννάκη να μίλησε ο κύριος Καρκανιάς, με τον οποίο κύριο Καρκανιά είμαστε μαζί και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και με τον προετέως πρόεδρος της Ακαδημίας, τον κύριο Κουνάδη. Είναι πολλά τα χρόνια που ασχολούμεθα με αυτά τα πράγματα, με αυτή τη γλώσσα δηλαδή, και πολλές οι απογοητεύσεις τις οποίες έχουμε εισπράξει. Δεν μιλάμε για απογοητεύσεις από τον απλό κόσμο, μιλάμε για απογοητεύσεις από την ηγεσία του Πνεύματος ή, αν το θέλετε, των γραμμάτων. Τέλος πάντων, σήμερα θα το θεωρήσω μια
ξεχωριστή μέρα χαράς, γιατί ένα βιβλίο καινούριο, το οποίο μιλάει για αυτά μας τα προβλήματα και δεν αφήνει ούτε φοβίες να έχουμε, ούτε μας επιτρέπει να έχουμε και φραγμούς σε αυτά που λέμε και γράφουμε. Διότι άλλωστε αυτή είναι και η δουλειά μας. Εφόσον, όπως είπε και ο κύριος Κουνάδης, η γλώσσα είναι η πατρίδα μας, επομένως την πατρίδα τη θέλουμε όλοι γιατί είμαστε Έλληνες, άρα και τη γλώσσα μας 5 φορές, όχι μία. Αυτή μας η συνάντηση, κατά τη δική μου έτσι αίσθηση, έχει κύριο σκοπό, κατά τη γνώμη μου πάντα, να φέρει τον συγγραφέα, τον κύριο Αντώνη Αντωνάκο, σε άμεση επικοινωνία με μας, που αποτελούμε το αναγνωστικό του κοινό. Αφού και το θέμα του βιβλίου αφορά όλους μας και η αυτογνωσία μας και η αυτογνωσία που μας προσφέρει το καθιστά απαραίτητο και ελκυστικό. Άλλωστε, ο κύριος στόχος της γνωριμίας, της πρώτης γνωριμίας του βιβλίου κάθε συγγραφέως, εν προκειμένου του κυρίου Αντωνάκου, εντάσσεται στην κοινωνική μας διαλεκτική. Με ενδιαφέρον και υπομονή διάβασα την πρώτη έκδοση του βιβλίου ολόκληρη, με πολύ μεγάλη προσοχή, και μάλιστα συγκινήθηκα που αναφέρεται και τον Πλίνιο. Ως λατινίστρια, εγώ που είμαι έτσι, ειδικότητά μου, συγκινήθηκα και μάλιστα τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο. Λοιπόν, και είναι φανερή η προσπάθεια του κυρίου Αντωνάκου στο βιβλίο αυτό, από όπως το διάβασα εγώ, να τεκμηριώνει τις απόψεις του με επιστημονικά επιχειρήματα, μέχρι έτσι που ξαφνιάστηκα, διότι χρησιμοποιεί και φιλοσοφικές μεθόδους, παραδείγματος χάρη τη χρήση της λογικής, φαντάζομαι, με την άποψη του Αριστοτέλη, όχι του Χέγγελς, τη χρησιμοποιεί προκειμένου να βεβαιώσει και να ενισχύσει κάποια πράγματα για τη γλώσσα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η παρέμβαση της λογικής. Και μάλιστα την έχει κάνει και ένα μικρό κεφάλαιο που χρειάζεται κανείς πραγματικά να εμβαθύνει, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά η συμβολή της λογικής είναι για να τεκμηριώνει επιστημονικά ευρήματα ή για να μας διαβεβαιώνει και να ενισχύει τις απόψεις μας. Για να διαβεβαιώνει ότι είναι ορθές οι απόψεις μας και να ενισχύει να προχωρούμε. Δεν θα αναφερθώ στα κεφάλαια του βιβλίου ξεχωριστά, ούτε και περιληπτικά, διότι σήμερα παρουσιάζουμε αυτό το βιβλίο. Και εγώ πιστεύω, όχι βεβαίως δεν επιτρέπεται για να κριθεί από μας σε καμία περίπτωση, δεν είναι αυτός ο ρόλος και ο στόχος μιας βιβλιοπαρουσίασης, απλώς σήμερα χαιρετίζουμε την αξιόλογη, τη χρονοβόρα και επιστημονικώς τεκμηριωμένη προσπάθεια του κυρίου Αντωνάκου να δώσει σε εμάς όλους τους Έλληνες και εμείς να το προωθήσουμε και στους συνεργάτες μας στην Αλλοδαπή, ένα απόνυμα για την ελληνική προέλευση των γραμμάτων του αλφαβήτου μας, και εμείς με τη σειρά μας, με πίστη και υπομονή και υπερηφάνεια, να το διαδώσουμε όπου μπορούμε και να το έχουμε ένα σοβαρό σύμβουλο στα επιχειρήματά μας όταν μιλάμε για την ελληνική γλώσσα. Εύχομαι στο συγγραφέα κύριο Αντωνάκο, τον άοκνο εργάτη του πνευματικού πλούτου των προγόνων μας, καλοτάξιδο να είναι το ελληνικό αλφάβητο. Στον οργανωτή της εκδήλωσης, τον ξεχωριστό φίλο του ΟΔΕΓ και της ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς, τον φίλο κύριο Γιαννάκαινα, θερμά συγχαρητήρια για την άοκνη παρουσία του, αλλά και την προσφορά του στη διατήρηση και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Μου έχει δώσει την εντύπωση, παρότι είναι εκδότης, ότι το πρόβλημά του δεν είναι η ίσπραξη χρημάτων, αλλά ο πόνος του, το ενδιαφέρον του και οι κουβέντες του, ακόμα και το ότι έκανε ήδη και τη δεύτερη έκδοση αυτού του βιβλίου, είναι πώς να κεντρήσει το ενδιαφέρον μας και κυρίως το φιλότιμό μας να γίνουμε κι εμείς πρεσβευτές αυτών των ιδεών αυτού του βιβλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
υπομονή σας και εύχομαι πραγματικά ο καθένας μας να γράψει έστω ένα μικρό σημείωμα για αυτό το βιβλίο όπου μπορεί και όπου έχει βήμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αριστεία Τόλια. Για όσους δεν το γνωρίζετε, ο ΔΕΛ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, εκδίδει ένα περιοδικό για τον Οργανισμό Διεθνοποίησης Ελληνικής Γλώσσης, το οποίο είναι κόσμημα και στέλνεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους στο εξωτερικό, ελληνιστές, σχολεία, πανεπιστήμια, φροντίζει για όλα αυτά και μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο πλέον, να το προμηθευτείτε, γιατί είναι ιστορικές οι εκδόσεις αυτές του ΟΔΕ. Στο τέλος είναι και το μοναδικό περιοδικό σχετικό που έχει μείνει για αυτό το θέμα. Θα ήθελα βέβαια, πολύ θα ήθελα και πολλοί από εσάς θα θέλατε κάτι τέτοιο να κάνει η Ακαδημία Αθηνών, κάτι τέτοιο να κάνει το Υπουργείο Παιδείας, κάτι τέτοιο να κάνουν κάποιοι άλλοι, κάποια πανεπιστήμια. Αλλά δυστυχώς δεν το βλέπουμε αυτό, χρόνια τώρα το λέμε, χρόνια τώρα φωνάζουμε και δυστυχώς ακόμα θα φωνάζουμε. Περνάμε λοιπόν τώρα στους κυρίους που θα παρουσιάσουν τη νέα έκδοση, το νέο πόνημα του Αντώνη Αντωνάκου και θα ξεκινήσω από τον καθηγητή φιλοσοφίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Νιάρχο, να έρθει στο βήμα, να μας πει για το βιβλίο, όπως ο ίδιος μοναδικά ξέρει να το κάνει. Κύριε Νιάρχο, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, φιλόμουσος ομίγυρης, χαίρετε και αγαλιάστε. Επιλέγω αυτόν τον χαιρετισμό σήμερα, διότι ζώμενης μίαν εποχή η οποία έχει ανάγκη τη χαρά και την αγαλίαση. Άλλωστε, οι πρόγονοί μας, κύριε Πρόεδρε, χρησιμοποίησαν το ρήμα «αγάλουμε» για να ονομάσουν τα καλλιτεχνήματα ανδρικών και γυναικείων μορφών, τα γνωστά αγάλματα, πράγμα το οποίο εις ουδεμίαν άλλην εκ των ξένων γλωσσών υπάρχει. Κύριε Πρόεδρε, δεν γνωρίζω εάν η επιλογή ενός καθηγητού της φιλοσοφίας και δίκαι της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας υπήρξε η πρέπουσα προκειμένου να σχολιάσει το εξαίρετον κατά πάντα βιβλίων του καθηγητού, κλασικού φιλολόγου, κ. Αντωνάκου. Μήπως έχετε κάνει λάθος? Εάν έχετε κάνει λάθος, θα αποδείξω ότι όντως δεν έχετε κάνει λάθος. Και η επιλογή σας υπήρξε η πρέπουσα, όχι τόσο για την ελαχιστότητά μου, αλλά για την ειδικότητά μου. Καθώς η αρχαία ελληνική φιλοσοφία υπήρξε, είναι και θα είναι το μέγιστο μάθημα κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και το ύψιστον διανοητικόν επίτευγμα συμβάσης της ανθρωπότητος όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Οφείλω χάριτας προς τον συγγραφέα του αναχείρας πονήματος του κλασικού φιλολόγου, του καθηγητού κυρίου Αντωνάκου. Υπό την επιγραφή και ουχή τίτλων, είναι ξένη λέξη τίτλος, ελληνικών αλφάβητων, οι αποσιοποιηθήσες φιλολογικές πηγές δια την ελληνική προέλευση των γραμμάτων του. Καθώς οφειλώ επίσης χάριτας για τον εξαίρετον πρόλογον του σεβαστού καθηγητού, εκλεκτού ακαδημαϊκού και πνευματικού αγωνιστού κυρίου Αντωνίου Κουνάδη. Ως αυτός ευχαριστώ θερμώς τους χόντας την πρωτοβουλία της οργανώσεως της παρούσης πνευματικής συνάξεως, καθώς άπαντες και άπασε συνήλθομεν επί το αυτό, είναι εν αγαθότητη και κριτικό πνεύματι και ουχή πνεύμα κριτικής, αναδείξομεν τότε περιεχόμενον του αναχείρας πονήματος, καθώς και τα εξ αυτού απορρέοντα επιστημονικά μηνύματα,
επί το τέλη της προαγωγής τούτε επιστημονικού και πολιτισμικού πνεύματος του αυθόνος εκχεωμένου εκ του υπερόχου και μοναδικής εις την παγκόσμιον ιστορία του πολιτισμού ελληνικής γλώσσης, της ζώσης αυτής μαρτυρίας των προγόνων μας, ή της παραμένει αλόβητος, άφθαρτος, άφθορος και ακτινοβολούσα πάντοτε και εν παντή, υπό την προϋπόθεση ότι εμείς οι επιγυγνώμενοι έχουμε πλήρως αντιληφθεί τότε μέγεθος και των πνευματικών μεγαλείων, άτινα εκκληροδοτήθησαν προς εμάς υπό των ευκλεών προγόνων μας και εις το δυναικές επεκτείνονται ή να καταστούν το ύψιστον βίωμα των γρηγορουσών πνευματικών συνειδήσεών μας. Συγχαίρω θερμός και δίκαι επιστημονικός τον συγγραφέα καθηγητήν κύριον Αντωνάκον και πάλιν, διότι τα κείμενα του βιβλίου του έχουν δημοσιευθεί εις την μόνην επιστημονικός, αισθητικός και ιστορικός ορθήν γραφήν διά του πολιτονικού συστήματος του μόνου συμβατού μετά της μικρογραμμάτου γραφής είστε την δημοτικήν λεγωμένην μορφήν και είτε εις την λογίαν ή καθαρεύουσαν τη αυτήν. Οφείλω ενώπιον της παρούσης πνευματικής συνάξεως να τονίσω του λόγου το επιστημονικών αληθές. Η μικρογράμματος γραφή της ελληνικής γλώσσης είναι μία και μοναδική ή πολιτονική. Η μεγαλογράμματος είναι μία και μοναδική ή ατονική. Η τιάφτη θεώρηση και εκδοχή της γραπτής ελληνικής γλώσσης είναι η μόνη επιστημονικώς τεκμηριωμένη και ιστορικώς επιβεβαιωμένη. Πάσα εταίρα επιλογή, είτε υπό κρατικών παραγόντων, είτε υπό επιστημονικών ιδρυμάτων, σχολών κλπ, αποτελεί κατάφορον παραβίαση της επιστημονικής δεοντολογίας, γνωστού όντως ότι επίορκη της επιστημονικής αποστολήτων πανεπιστημιακή κυρίως υπήκοντες εις την πίεση λαοπλάνων πολιτικών απεμπόλησαν την μόνη ιστορικώς και επιστημονικώς τεκμηριωμένη πολιτονική γραφή όπως αυτή διατυπώθη υπό των Αλεξανδρινών γραμματικών των ελληνιστικών χρόνων για να διασφαλίσουν την τεφωνητική, την ορθογραφική και την αισθητική δομή και έκφραση της κοινής αλεξανδρινής γλώσσης ή της εξελικτικώς διαμορφώθη εξαπλουμένη εις την αχανή αυτοκρατορία του μεγίστου στρατηλάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ποιον είναι το κύριον θέμα της υποκείμενων της ερεύνης του αναχείρας εξαιρετικού πονήματος του καθηγητού και τονίζω κλασικού φιλολόγου κυρίου Αντωνάκου, τόσον η επιγραφή του όσον και το περιεχόμενό του επικεντρώνουν το ενδιαφέρον του και εστιάζουν την προσοχή του επί της δομής αλλά και κυρίως και πρωτίστως της προελεύσεως του ελληνικού αλφαβήτου. Ένα πρόβλημα το οποίο έχει απασχολήσει επί μακράν σειράν ετών πλήθος επιστημόνων ερευνητών με πολλάκις αντιτιθεμένας απόψεις, κρίσης, ερμηνείας, επινοήσεις, ακόμη δε και εις ενίας περιπτώσεις και σκοπίμους αποσιωπήσεις φιλολογικών, ιστορικών και αρχαιολογικών πηγών και ευρημάτων εξ ανασκαφών εις αρχαιολογικούς χώρους, όπως ανεφέρθη προηγουμένως υπό του κυρίου Ακαδημαϊκού. Ο αναγνώστης του αναχείρας πονήματος, του αόκνου ερευνητού καθηγητού κυρίου Αντωνάκου,
δύναται, εφόσον το επιθυμεί, πάντοτε καλή τη πίστη ή όπως λίαν προσφυός ετώνιζεν ο μέγιστος των συγχρόνων Ελλήνων φιλοσόφων, αείμνηστος καθηγητής και ακαδημαϊκός Ευάγγελος Μουτσόπουλος, με κριτικόν πνεύμα και ουχή με πνεύμα κριτικής, δηλωνώ ότι βαθμιαίας εξουθενώσεως του κρίνομένου, το οποίο δύναται να χωρίσει πνευματικός και φιλολογικός εις τα σατραπούς της ερεύνης και να γευθεί τον νέκταρ της κατά το δυνατόν της ανθρώπης αντικειμενικής, ιστορικής, φιλολογικής και ενιολογικής ερεύνης επί της προθέσεως των ανωτέρων θεμάτων, προκειμένου να εξαρθεί το μέγεθος και το βάθος του αναχείρας βιβλίου. Εντύπωσιν προκαλεί το μεν θετικήν, το δε αρνητικήν, ο υπότιτλος του βιβλίου του κυρίου Αντωνάκου. «Οι αποσιωπηθήσες φιλολογικές πηγές για την ελληνική προέλευση των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου». Η διαπίστωση αυτή του συγγραφέως είναι άκρος εντυπωσιακή αρνητικός, καθώς υπάρχουν κατά την μαρτυρία του δήθεν εντός εισαγωγικών επιστήμονες, επιλύσμονες της διεθνώς κρατούσης επιστημονικής ερευνητικής δεοντολογίας, οι οποίοι κρίμασιν εις είδεν ο Κύριος, τεχνιέντος και εγκληματικός, παραβλέπουν εξαιτίας της ανιάτου επιστημονικής μοιοπίας των την ακλόνητον επιστημονικήν θεμελίωσιν του καθαρός ελληνικοτάτου αλφαβήτου, όπως ορθώς τονίζει ο καθηγητής κύριος Αντωνάκος. Του λόγου αυτού θεμελιωμένου επιστημονικός διεπιχειρημάτων υποδιεθνώς αποδεχομένων επιστημόνων ερευνητών το ασφαλές και ισχύον καθιστάμεθα μέτοχοι σήμερον πάντες ημείς και με θυμών ή καθιονδήποτε τρόπον μετέχοντες της πνευματικής αυτής συνάξεως μέσω του μεταχείρας εκλεκτού πονήματος του καθηγητού κυρίου Αντωνάκου. Εκ των ανωτέρων, εν πάση δυνατή συντομία εκτεθέντων επιχειρημάτων, θεμελιουμένων επί της πλατωνικής διαλεκτικής και της αριστοτελικής συλλογιστικής διαδικασίας, διόν τεκμέρεται το αληθές και απορρίπτεται το ψευδές. Αγόμεθα εις την λογικήν κρίσιν και απόφανσιν το ελληνικότατον αλφάβητον ως η πρωτογενής νοητική δύναμης δεν αμφισβητείται τουλάχιστον υπό τον νουν εχόντων επιστημονικός τε και λογικός. Είναι ηλίου φαϊνότερον, όπως λίαν προσφυός τονίζει ο συγγραφεύς του αναχείρας πονήματος καθηγητής κ. Αντωνάκος, ότι έτερες σκοπιμότητες οδηγούν τους αρνητάς της ελληνικότητος του αλφαβήτου, στοχεύουσε εις την μετάλλαξη του «είναι», του μοναδικού παγκοσμίως ελληνικοτάτου πνευματικού θησαυρού, εις κύβδηλον νόμισμα, εξαγοράς συνειδήσεων και παραχαράξεως της καθόλου οντολογικής δομής του ελληνισμού ως παγκοσμίου αξίας, προκειμένου οι συλλεύοντες και σκυλεύοντες επ' αυτού να αποκομίσουν ποταπά ωφέλη επί το τέλη της αμαυρώσεως του άρχεστε, του είναι και του γίγνεστε του ελληνισμού. Το πλέον αδυσόπιτον και ασφαλώς αναπάντητον ερώτημα προς τους ημεδαπούς και αλλοδαπούς αρνητάς της ελληνικότητος του αλφαβήτου της γλώσσης μας προέρχεται από την ελληνική φιλοσοφία, διότι ορθώς με καλέσατε εις το βήμα, και δει και την αρχαία. Όντως, η πλέον κραυγαλαία επίτευξης του ανθρωπίνου νόους είναι και εσαΐ θα παραμείνει
η μέσω του ελληνικού λόγου σύλληψης του «είναι» εν αντιδιαστολή προς το «μη είναι» της οντολογίας του ανθρώπου και του κόσμου. Αυτό το ύψιστον και δυσθεώρητον επίτευγμα, ως μαρτυρεί ο Αριστοτέλης εις τα λογικά έργα του, κατέστη δυνατόν χάρις ίστινας δια του ελληνικοτάτου αλφαβήτου, υπάρξεως του όντος και του μη όντος, του είναι και του μη είναι, του γίγνεσθε ως μετάβασιν εκ της ανυπαρξίας εις την ύπαρξη. Τούτου δοθέντος, εάν αλότριον του Έλληνος λόγου στοιχείων υπήρξεν ποτέ, ως λόγου χάριν εσφαλμένος τονίζεται υπότινον επιλυσμόνων της αυστηράς επιστημονικής διοντολογίας προς ανίχνευση ή συζήτηση και αναζήτηση του αληθούς των λεγόμενων φινίκων, μηδεμίαν σχέση εχόντων μετά των τότε Ελλήνων, γιατί οι εν λόγω φίνικες δεν παρέδωσαν εις την ιστορία της εξελίξεως των ιδεών πνευματικά έργα, κείμενα, επιγραφάς και λοιπά αλλοτρίους των ελληνικών. Φιλόμουσος Ομίγυρης, σήμερον ο καθηγητής κύριος Αντωνάκος ίσταται επί του βάθρου της αληθούς ιστορικής μαρτυρίας. Σήμερον ο καθηγητής κύριος Αντωνάκος αποδεικνύει περιτράνως το αληθές, αποκρούων δια καταμαχή των επιχειρημάτων τας σκοπιμότητας, τας δολίας μηχανογραφίας και την οφθαλμοφανώς εξαπάτηση των πολιτών, των νουν εχόντων και του αληθούς επιθυμούντων. Σήμερον καθιστάμεθα μέτοχοι του κορυφαίου έργου του καθηγητού κυρίου Αντωνάκου και συμπορευόμεθα εις την άναντι οδόν της επιστημονικής περί του ελληνικού αλφαβήτου αληθείας. Σήμερον καλούμεθα να ενδυνθώμε τον μανδύαν της ορθής, της ακριβούς, της αντικειμενικής περί την γλώσσα των Ελλήνων και των Ελληνίδων εις την παγκόσμιον αυτής διάσταση αποστολήν λειτουργικότητα, επιχειρηματολογία και φιλοσοφία. Σήμερον προσκαλούμεθα άπασε και άπαντες να συμπορευθόμεν μετά του καθηγητού κυρίου Αντωνάκου εις την άναντι οδόν της ερευνητικής αληθείας περί της ελληνικότητος και μόνον του αλφαβήτου μας, αποδεικνύοντες έργο και λόγο την πάσαν αλήθειαν δηλωνότη του λόγου το αληθές. Φιλόμουσος Ομίγυρης, όπως λίαν προς Θεός τονίζει εις τον εξαίρετον εκ πάσης επόψεως πρόλογον του ο καθηγητής και ακαδημαϊκός πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών ελογημότατος κύριος Αντώνιος Κουνάδης, η ερευνητική προσφορά προς την διεθνή επιστήμη της ελληνικής γλώσσης είναι όντως θαυμασία, παντελώς ανεκτίμητος. Η αποσιώπηση ικανών επιστημονικών ερευνών εις των χώρων της ερεύνης αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητος. Γνωστού όντως ότι η ελληνική γλώσσα από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον εις την οργανική της ζώσαν εξέλιξη και μορφήν αποτελεί το έξεχον επίτευγμα των Ολυμπιακών άθλων συμπάσης της ανθρωπότητος. Το σήμερον τιμόμενον έργων του καθηγητού κ. Αντωνάκου και του εκδότου κ. Ιωάννου Γιαννάκηνα όντως αποτελεί την δυναμική επιστημονική απάντηση εις τους παραχαράκτας της ιστορικής, της πολιτισμικής και της φιλοσοφικής αποστολής του ελληνισμού από αρχαιοτάτων χρόνων άχρη του νυν. Φιλόμουσος Ομίγυρης, σήμερον υπερ ποτέ και άλλοτε προσκαλούμεθα να χωρίσομεν εις την άναντι αλλά εξαισίαν
και υπέροχων οδών της αληθείας, η οποία αυτή καθε αυτήν δύναται να αποκαλύψει το δυσθεώρητον ύψος της ελληνικής μας γλώσσης, ως του καλίστου των φωνημάτων κατά των αδαμάντιων κοραΐν, με κορυφαίαν επίτευξήν της την καθιέρωση του μοναδικού λόγου, του ορθού λόγου του ελληνικού, ως του πλέον εξαισίου νοητικού μέσου, δια του οποίου ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, όλοι εμείς, καθιστάμεθα όντα από την ανυπαρξίαν, από το μη είναι, εις την ύπαρξη, εις το είναι της εξαισίου και υπερόχου οντολογικής μας υπάρξεως. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον καθηγητή φιλοσοφίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Νιάρχο. Θέλοντας να υπενθυμίσω απλώς και όχι απλά ότι, όπως ακούσατε, δεν υπάρχει τρόπος άλλος για να φιλοσοφήσουμε εάν δεν χρησιμοποιήσουμε ελληνίδες λέξεις. Όπως επίσης, δεν υπάρχει τρόπος άλλος να ονοματίσουμε την καινούργια επιστήμη που ήθελε εφευρεθεί, εάν δεν συμπτύξουμε, δεν συνενώσουμε δύο ελληνικές λέξεις για να την ονοματίσουμε. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να αποδίδει στην Ελλάδα ένα πνευματικό δικαίωμα, το οποίο θα έπρεπε να εισπράττουμε από όλες τις χώρες του κόσμου, για όλους αυτούς που άκρητα, εμπορικά και οικονομικά εκδίδουν ελληνικά συγγράμματα στο εξωτερικό και δεν αποδίδουν κανένα πνευματικό δικαίωμα στους Έλληνες. Αυτό, εάν το δείτε σε κάποια προγραμματική δήλωση κάποιου από τα κόμματα που, όπως σε λίγο θα πάνε στις κάλπες, γνωρίζετε, να μου το πείτε και εμένα. Καλώς το βήμα, λοιπόν, τον επόμενο ομιλητή, τον φίλο μου, τον φιλόλογο, τον Πέτρο Ιωαννίδη. Μας συνδέουν πάρα πολύ κοινοί αγώνες και από τις ακαδημίες και τα πανεπιστήμια περνάμε εκεί που γίνεται η ζύμωση των μαθητών, εκεί που χτίζονται οι χαρακτήρες, οι γνώσεις και τα παιδιά και η παιδεία των Ελλήνων του μέλλοντος. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που με τόση αφοσίωση υπηρέτησε και ο Αντώνιος Αντωνάκος, αλλά εκεί που πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση, ούτως ώστε τα πανεπιστήμια και οι ακαδημίες να πάρουν έτοιμους τους μαθητάς εκείνους που θα γνωρίζουν τι είναι όλα αυτά που λένε. Ο Πέτρος Ιωαννίδης, λοιπόν. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, 15 του 2023, διότι παρουσιάζεται ένα γλωσσοπώνυμα, το ονομάζω εγώ, διότι είναι καρπός πολλού μόχθου και διότι πονάει γιατί λέει την αλήθεια. Βρισκόμαστε 11 μέρες πριν από τις εκλογές. Αν ήταν κάποια προεκλογική ομιλία, η αίθουσα θα ήταν γεμάτη. Δυστυχώς βλέπω ότι δεν υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα, η οποία αφορά την ταυτότητα, την συνείδηση, τους κοινούς αγώνες του ελληνισμού. Ξεκινάω λοιπόν τώρα την ομιλία μου. Η ελληνική γλώσσα, όσο κι αν κλειδωνίζεται, δεν καταποντίζεται. Η ελληνική γλώσσα δεν είναι υπόθεση μόνο των ειδικών, των γλωσσολόγων, αλλά όλων μας. Είναι κοινό κτήμα, γιατί συνδέεται με την συνέχεια, την επιβίωση και την προοπτική του ελληνισμού. Κληροδοτήσαμε το αιωλικό χαλκιδικό
το οποίο ονομάστηκε μετά λατινικό αλφάβητο, το 750 π.Χ. στη Δύση και το κυριλικό στην Ανατολή. Το παρόν γλωσσοπώνυμα βάζει την ταφόπλακα στο αφήγημα της φοινικικής προέλευσης του ελληνικού αλφαβήτου με συγκεκριμένα παραθέματα από το θησαυρό της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που δεν σηκώνουν καμία αμφισβήτηση. Πριν από 30 χρόνια είχα προτείνει στο συνάδελφο και φίλο Αντώνη να γράψει ένα βιβλίο που να αποδεικνύει την ελληνικότητα του αλφαβήτου μας. Αυτό σήμερα έγινε πράξη. Και εμείς βρισκόμαστε εδώ για να σας το παρουσιάσουμε. Βέβαια, τα βιβλία δεν είναι μόνο για να παρουσιάζονται. Τα βιβλία είναι για να αγοράζονται και κυρίως για να διαβάζονται. Εμείς τώρα, εγώ και ο Αντώνης, είμαστε εκτός της εκπαίδευσης. Συνεχίζουμε όμως ο καθένας από το μετερίζι του να υπηρετούμε πάντα την παιδεία και την αλήθεια, όπως πρέπει να υπηρετεί κάθε εμπνευσμένος δάσκαλος. Πιστεύω όμως να έχουμε αφήσει πίσω μας καλή σπορά. Ήταν στόχος ζωής του συγγραφέα αυτό το γλωσσοπώνυμα που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία μετά από μια πνευματική οδύσσια που κατέληξε στην Ιθάκη της αλήθειας αφού περιπλανήθηκε σε πολλές θάλασσες και αφού βούτυξε βαθιά μέσα στα ιερά νάματα του θησαυρού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, διότι όπως λέει και ο πατέρας της ατομικής θεωρίας Δημόκρητος, «ετεί ουδέν ίδμεν, εν βυθώ γάρ η αλήθεια». Πιστεύω να μην χρειάζεται μετάφραση. Είναι ένα βιβλίο σταθμός στην ελληνική βιβλιογραφία και ευελπιστώ και για τη διεθνή όταν το έργο μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Είναι μία μελέτη, έρευνα, περίπου 50 ετών, η οποία με επιστημονική συνέπεια, σοβαρότητα, νυφαλιότητα, πληρότητα, εγκυρότητα και υπευθυνότητα εξετάζει όλες τις αποσιωπηθήσεις φιλολογικές πηγές για την ελληνική προέλευση των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου. Το ψευδοαφήγημα των Φοινικολάγνων καταραίει ως χάρτινος πύργος μέσα από τα παραθέματα και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας. Το γλωσσοπώνυμα κυκλοφορείται από το Σεπτέμβριο του 2022, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη έκδοση, και μέχρι σήμερα δεν έχει δεχτεί καμία αρνητική κριτική ή γόνιμη και ουσιαστική αμφισβήτηση. Αποκαθιστά την αλήθεια και αποσκορακίζει τα κατασκευασμένα ψεύδη της δίθεν φοινικικής προέλευσης του ελληνικού αλφαβήτου. Δεν αποτελεί μια άλλη ματιά. Είναι απλώς η ορθή ιστορική ματιά που επιμελώς κρύβανε για πολλά χρόνια. Αλλά όσες φορές η ιστορία μαθαίνεται λαθασμένα, απλώς αποτελεί το εφαλτήριο για να επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη. Να αισθάνεστε πολύ τυχεροί που μπορείτε να τηρείτε ευλαβικά την καβαφική πρόταση. Να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους. Είναι από την Ιθάκη, στίχος 23. Θα επιθυμούσα σήμερα στην αίθουσα αυτή να παρευρίσκονταν και οι θειασότες της ψευδοπαραεπιστημονικής θεωρίας πέρα από τους μοιημένους ακροατές για να ακούσουν τα επιχειρήματα της Altera Pars που δεν έχουν να κάνουν με σοβινισμό, εθνικισμό, ελληνοκεντρισμό όπως μας κατηγορούν για να μας απομονώνουν αλλά με τον αγώνα και την αγωνία μας να λάμψει η αλήθεια. Η αλήθεια βγαίνει από το «α» και «λήθη». Δεν ξεχνώ. Και όταν δεν ξεχνάς, δεν κάνεις λάθος. Δεν λαθάνεις. Το γλωσσοπώνυμα κλείνει με την εξής φράση. «Και στο τέλος η αλήθεια
θα λάμψει, θα επικρατήσει. Το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθινό. Και ο εθνικός ποιητής υπονοούσε φυσικά το αυτονόητο. Ό,τι είναι ψευδές είναι αντεθνικό. Η εποχή μας διαφέρει από την αρχαία εποχή. Σε ποιο? Τότε οι αντίθετες απόψεις δεν αποσιωπούνται. Συζητούνταν, διατυπώνονταν ελεύθερα και υφίστανται τη βάσανο της κριτικής. Το πιο δύσκολο πράγμα σήμερα είναι να παραδεχθεί κάποιος ότι έσφαλε. Αυτό απαιτεί σθένος, ευσυνειδησία, ευτυχία, αξιοπρέπεια που λίγοι διαθέτουν. Το έργο αυτό αποδεικνύει με πηγές την ελληνικότητα της πόλεως Φινίκης, του Φίνικος, του Κάδμου, που αποτελεί και τη λέξη κλειδί για την αποκαθήλωση της φινικικής θεωρίας. Ο Κάδμος συνέδραμε στον επαναπατρισμό του παλαιού ελληνικού αλφαβήτου, του αρχαίου πελασγικού, στην υπηρωτική Ελλάδα, ένα γεγονός που συνέβη κάποιους αιώνες νωρίτερα από την εποχή που τον τοποθετούν. Ο Κάδμος δηλαδή, ουσιαστικός, υπενθύμησε στους Έλληνες το δικό τους αλφάβητο, το οποίο οι ίδιοι είχαν απολέσει με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος. Από την εξέταση των κειμένων προκύπτουν. Η γραφή των Φινίκων προσαγορεύεται πελασγική, εφόσον αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι πρόκειται για προκατακλυσμιαία πελασγική γραφή. Η ταυτοσημεία των όρων πελασγικά, Φινίκια ή Φινικία και Καδμία γράμματα που δηλώνουν το λαό που χρησιμοποιούσε το αλφάβητο. Την περιοχή, τη γεωγραφική από την οποία μεταφέρθηκαν τα γράμματα στην κυρίως Ελλάδα και το πρόσωπο που είναι ο κομιστής των γραμμάτων στην Ελλάδα, ο Κάδμος δηλαδή. Παρουσιάζονται οι 11 διαφορετικές εκδοχές για τα Φινίκια γράμματα που αποσιωπήθησαν, αναγράφονται στα σχόλια στη γραμματική τέχνη του Διονυσίου του Θρακός. Οι Φινικολάγνοι δέχονται μόνο την πρώτη αυτή του Ηροδότου, γιατί αυτή τους εξυπηρετεί. Αλλά αυτή λέει ως εμί δοκέιν. Δηλαδή υποστηρίζουν την εικασία και όχι την βεβαιότητα. Διότι ο Ηρόδοτος όταν θέλει να μιλήσει αντικειμενικά και με βεβαιότητα λέει ως καταφαίνεται εμί. Αναγράφονται ακόμα οι 29 μαρτυρίες για την έβρεση των γραμμάτων. Οι Φινικολάγνοι χρησιμοποιούν και τις τρεις σοφιστικές μεθόδους για να προωθήσουν το αφήγημα ενός ψεύδους. Δηλαδή, την αποσιώπηση για τα πελασγικά γράμματα, την παράβλεψη για τα καδμία και την διαστρέβλωση για τα Φινίκια. Η αληθινή όμως επιστήμη χρησιμοποιεί την αποκάλυψη, την τεκμηρίωση και την αξιολόγηση. Αποστομωτική απάντηση για το ότι τα καδμία γράμματα είναι ελληνικά δίνουν οι έγκριτοι λεξικογράφοι, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, και διαπρεπείς φιλόλογοι, ο Χέρνι Λίντετ και Ρόμπερτ Σκορ, στο λίμα Κάδμος, σελίδα 555, στο μέγα λεξικό της ελληνικής γλώσσης. Οι διαφορετικές απόψεις που δεν εξυπηρετούν τη συμβατική κατεστημένη άποψη φωνεύονται δια της υγής, όπως λέει ο Πίνδαρος. «Θνάσκει δε σιγαθέν καλών έργων». Το καλό έργο, το καλό δημιούργημα πεθαίνει όταν το θάψουμε. Εμείς ας διαψεύσουμε τους Φινικολάγνους προτάσσοντας το αντιπιδάριο. Θάλλει δε
θόρυβηθεν καλών έργων. Δηλαδή ακμάζει το καλό έργο όταν γίνει πάταγος, όταν ακουστεί, όταν διαδοθεί. Αποδεικνύεται ότι τα ελληνικά γράμματα είναι κλητά, μονότοτα και όχι άκλητα, όπως υποστηρίζουν οι άλλη πλευρά. Οι ονομασίες των γραμμάτων δεν είναι συμβατικές, αλλά ενοιολογικές, νοητικές. Εξηγείται η θέση σειρά των ελληνικών γραμμάτων στο ελληνικό αλφάβητο, η οποία δεν είναι τυχαία, αλλά σχετίζεται με το νόημα της αρχής κάποιων πραγμάτων, αλλά και με την προτεραιότητα της ζωής και την ψυχοσύνθεση, η νοοτροπία του λαού. Οι σημειτοφήνικες ξεκινάνε με το άλεφ, το οποίο είναι το βόδι. Έτσι. Και το μπέτα είναι το σπίτι. Λοιπόν, άρα αλφάβητο είναι το ποδόσφυτο. Εμείς ιεραρχικά έχουμε ως πρώτη βασική αρχή την οικογένεια, τον οίκο. Μετά έχουμε την γυναίκα, την γυνή, και τρίτο έχουμε το βόδι, τον βού δηλαδή. Το βιβλίο έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει σχετικά με την προέλευση του ελληνικού αλφαβήτου, το οποίο στερούμεθα, ενώ είναι το πληρέστερο από τα υπάρχοντα που δύναται να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τη μελέτη του ελληνικού αλφαβήτου. Με το πόνημα αυτό διαλύονται οι φόβοι και οι ανησυχίες μας, μήπως εκείνα που μαθαίνουμε σήμερα αναγκαστούμε να τα απομάθουμε αύριο ως πλημελός έχοντα. Και τώρα τελειώνω για να μην σας κουράζω. Είχα και πάρα πολλά παραθέματα να σας διαβάσω, αλλά με κάλυψαν οι προλαλήσατες. Θα κάνω κάποιες προτάσεις. Αν υπάρχουν ακόμη σήμερα εθνικοί ευεργέτες, θα πρέπει να γίνουν χορηγοί ώστε να μεταφραστεί αυτό το γλωσσοπόνημα και σε άλλες γλώσσες. Το ΙΠΕΦ θα πρέπει να το αγκαλιάσει και να το εντάξει στα προγράμματα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ώστε να αποτελέσει βιβλίο αναφοράς. Θα αποτελέσει δε μεγάλη καινοτομία να ενταχθεί στον κατάλογο εγκεκριμένων πολλαπλών βιβλίων και στο Μητρώο διδακτικών βιβλίων που ετοιμάζεται για τον εξοβελισμό και καταπολέμηση της παπαγαλίας που δολοφονεί το μυαλό και ακροτηριάζει τη σκέψη. Και τελευταία, να οργανωθεί ένα διεθνές συνέδριο στο οποίο θα προσκληθούν διαπρεπείς επιστήμονες από όλο τον κόσμο και θα συζητηθούν όλες οι απόψεις, όπου θα βγουν και τα ανάλογα συμπεράσματα για το αν το αλφάβητο είναι ελληνικό ή φοινικικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι εάν υπάρχουν Έλληνες εθνικοί ευεργέτες, θα έπρεπε να τυπώσουν, να πληρώσουν και να τυπώσουν αυτό το βιβλίο σε χιλιάδες αντίτυπα, ας βάλουν πάνω και την φίρμα τους και την ταμπέλα τους και το σήμα τους και να το μοιράζουν δωρεάν στα παιδιά των σχολείων μας, εάν υπάρχουν. Λοιπόν, ο επόμενος ομιλητής, παρουσιαστής του βιβλίου, είναι επίσης καθηγητής, είναι από την ιστορική πλευρά. Νομίζω καλύψαμε τους πάντες, από τη φιλοσοφική, την πολυτεχνική, την εκπαιδευτική. Τώρα θα έρθει και η πλευρά της ιστορίας και του ιστορικού να μιλήσει για αυτό το πόνημα. Είναι ο καθηγητής, από τα μέρη μου έχουμε συνσπουδάσει, από το Μόναχο της Γερμανίας, ο κύριος Ηλίας Ηλιόπουλος. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ όλος ιδιαιτέρως τον λογιότατο δάσκαλο του γένους, κλασικόν φιλόλογο, αξιότιμον κύριον Αντωνάκον, ούμην αλλά και τον χαλκέντερον και αδαμάντινον εκδότην κύριον Ιωάννην Χρήστου Γιαννάκαινα, για την εξαιρετική τιμή της προσκλήσεως την οποία μου απίφθηναν.
οφείλω να συγχαρώ εκ βάθους καρδίας όλους τους εκλεκτούς συντελεστάς αυτής της σημερινής μυσταγωγίας, η οποία αποτελεί συμβάν εθνικής αυτοσυνειδησίας και αυτεπιγνώσεως σε καιρούς χαλεπούς, εχμαλωσίας, κατοχής και ιονή αλώσεως του γένους, σε καιρούς παρακμιακούς, συνοδευομένους από διάχυτα εκφυλιστικά φαινόμενα. Κυρίες, Βεσποινίδες και κύριοι, ο καθόλου εκλεκτός καθηγητής κύριος Ιωαννίδης ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων εξόχων περί της αληθείας, νοουμένης ως μη λήθης. Υπ' αυτήν την έννοια της μη λήθης, επιτρέψατε μου εις πείσμα των καιρών να υπενθυμίσω στο σεβαστό ακροατήριο αυτό που και εγώ ενεθυμήθην εξ αφορμής της παρατηρήσεως του αξιωτήμου κυρίου Ιωαννίδου. Σαν σήμερα, 10 Μαΐου 1956, κρέμασαν τα δύο παλικάρια μας, το Μιχαλάκη Καραολή και τον Ανδρέα Δημητρίου, αιωνία τους εν μνήμη. Παρόντων και λαλισάντων του ελογημοτάτου Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κυρίου Κουνάδη, του ελογημοτάτου Καθηγητού Φιλοσοφίας κυρίου Νιάρχου, τον οποίον είχα την εξαιρετική τιμή να έχω καθηγητή εν έτη 1985 κατά το πρώτο έτος των σπουδών μου στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και προς ευχάριστον έκπληξή μου διεπίστωσα προηγουμένως ότι με ενεθυμεί του. Παρόντων και λαλισάντων του λογιωτάτου κυρίου Ιωαννίδου και όλων των λοιπόν σεβαστών κυρίων και κυριών, δεν θα ομιλήσω περί της ελληνικότητος του αλφαβήτου μας. Τι να προσθέσω μετά τα όσα ελέγχθησαν υπό απείρως σοφωτέρων εμού. Ούτε θα ομιλήσω περί του ιδεολογήματος της δίθεν φοινικικής καταγωγής και προελεύσεως του ελληνικού μας αλφαβήτου, το οποίον ιδεολόγημα ανεσκεύασαν ήδη από τις εποχές των ο Βιόβορος ο Σικελιώτης και πλήστοι όσοι άλλοι αρχαίοι συγγραφείς, μεταγενεστέρως δε εκονιορτοποίησαν μεταξύ πολλών άλλων, ακούσαμε ήδη, ο Σερ Άρθουρ Εύανς, ο Βίλιαμ Ντιράν, ο Μίναλα και ο σεβαστός, ελογημότατος, καθηγητής και ακαδημαϊκός κύριος Κουνάδης, καθώς και ο δάσκαλος του γένους κύριος Αντωνάκος. Επομένως, τι μπορώ να κομίσω στην σημερινή ομίγυρη, όπως ανέφερε προηγουμένως και ο σεβαστός μου κύριος Νιάρχος. Κυρίες και κύριοι, ένα χωρίο εντάχει από τις εκτιμήσεις επί της Γαλλίας του Ζωζέφ Ντεμέτρε. Έχω υβεί στην ζωή μου Γάλλους, Ιταλούς, Ρώσους και άλλους. Γνωρίζω επίσης χάρηση στον Μοντεσκιέ ότι δύναται κανείς να είναι Πέρσης. Αλλώς για τον άνθρωπον δηλώ ότι δεν τον συνήντησα ποτέ στην ζωή μου. Αν υπάρχει, είναι εν αγνία μου. Προδήλως ο Μέγας συντηρητικός στοχαστής εννοούσε δια της Οσάν Ορίσεως ότι ο άνθρωπος είναι αναπόσπαστος από τον πολιτισμό αυτού, αναπόσπαστος από το χωρικόν περιβάλλον και την χρονικήν κληρονομία του. Ο άνθρωπος γεννάται πρώτα ως κληρονόμος, όπως έλεγε μεταξύ πολλών άλλων ο Σαλμοράς. Η παράδοση είναι συλλογικών έργων, ουδέν ανθρώπινων όν, έστω και αν είναι η μεγαλυτέρα μεγαλοφυΐα, θα μπορούσε να εφεύρει μόνον ένα σύστημα κανόνων και κοινωνικών λειτουργιών ικανό να αντικαταστήσουν την πολιτισμική παράδοση κατά τον Κόνραντ Λόρεντς. Η ύπαρξη μιας πολιτιστικής παραδόσεως είναι τόσο το στενώς συνδεδεμένη προς το ανθρώπινον φαινόμενον, ώστε να αποτελεί μίαν επιπλέον κληρονομικότητα ούτως επίν. Εάν παρά τις ανθρώπεις η γνώση είναι σωρευτική, εάν η παράδοση δύναται να μεταδοθεί από γενεά εις γενεά, είναι διότι η κληρονομία δεν φέρεται μόνον δια της βιολογικής και γενετικής δομής μας, αλλά μεταφέρεται επίσης δια της συντεταγμένης γλώσσης, η οποία είναι ζώσα ιστορία, αλλά και κωδικοποίηση της Weltanschauung, της κοσμοθεωρήσεως, της κοσμοαντιλήψεως ενός έθνους, βιλονότι ενός συλλογικού ιστορικοκοινωνικού υποκειμένου. Εξού και οι δυνάμεις της αποδομήσεως, της τροτσκιστικής αποδομήσεως, από εποχής Λεύ Μπρονστάιν, κοινός Τρότσκι και Φαβιανής εταιρείας,
και σχολής της Φραγκφούρτης μέχρι της ούτω καλουμένης κριτικής θεωρίας της σήμερον, οι δυνάμεις του εθνομηβενισμού και ολοκληρωτικού μεταεθνικού προοδευτισμού, αυτού που οι σύγχρονοι Αμερικανοί στοχαστέ αποκαλούν cultural Marxism, το πανταχού παρόν, πολυπλόκαμον και πανίσχυρον, ιδίως στην τάλαινα πατρίδα μας, μπλοκ της αποδομήσεως, εστόχευσε ευθύς εξ αρχής, ήδη από ημίσεως αιώνος, την γλώσσα μας. Όταν προημίσεως αιώνος ο Ρολάν Μπαρ εδήλωνε, ενώπιον του Κολεγίου της Γαλλίας παρακαλώ, «Η γλώσσα είναι φασιστική», ουβείς εν Ελλάδη αντελαμβάνε το θαρό, το νόημα της οσάνο βλασφήμου ρήσεως. Εννοούσε δι' αυτής ότι η γλώσσα εξαναγκάζει πάντα ομιλητήν να καλουπώνει την σκέψη του εντός μιας συγκεκριμένης μορφής. Άρα, το ειδικότερον χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου όντος, οι σκέψεις που συλλαμβάνει και η γλώσσα που συντάσσει απεικονίζουσα την σκέψη, εθεωρήθη και κατηγγέλθη ως φασιστικών. Αυτή στιγμή όμως η γλώσσα είναι ζώσα ιστορία και η ιστορία είναι φασιστική, άρα ο ανθρώπινος πολιτισμός, αυτό τούτο το ανθρώπινων φαινόμενων είναι φασιστικά, εφόσον παντού και πάντοτε τείνουν να δίδουν μίαν μορφήν, μίαν τάξην και προσπαθούν μάλιστα να κάνουν την τάξη αυτήν να διαρκέσει. Εξού και ο έτερος Καπαδόκης, Κλοντ Λεβί Στράους, καθόρισε το πρόγραμμά του με τα εξής φρικόβη. «Πιστεύομαι ότι ο πρώτος σκοπός των ανθρωπιστικών επιστημών δεν είναι να κάνει τον άνθρωπον, αλλά να τον διαλύσει. Αυτό που συμβαίνει στην τάλαινα πατρίδα μας από πολλών δεκαετιών παρεπιπτόντος. Ο άνθρωπος εξαφανίζεται», έγραφε ο Μισελ Φουκό στις λέξεις και τα πράγματα. «Και προσέφεται ο Λουί Αλτουσέρ. Δεν μπορεί κανείς να μάθει οτιδήποτε για τους ανθρώπους παρά υπό των απόλυτων όρων να καμιστάχτη των φιλοσοφικών μύθων του ανθρώπου». Εμβρόντιτος, κατάπληκτος και χεινός, ανέγνωσα αέφνης και απροσδοκήτος, ένα άρθρο Αμερικανού καθηγητού, το 1999 ευρισκόμενος ακόμη εν Μονάχο, έκαμε λόγο επιλέξει verbatim περί post-human era, εποχή του μετα-ανθρώπου, ή το η πρώτη φορά που συνείδησα τον όρο αυτό. Έκαμε αναφορά εις την επερχομένη, ήδη αφηκωμένη εποχή του μετα-ανθρώπου, όχι ως υπέφεσα ο Αδαής, ο Καλοκάγαθος, ο Τάλας, με κριτικό πνεύμα, αλλά θετικότατα. Μάλιστα συνέπεσε το άρθρο αυτό, η δημοσίευση του άρθρου, με τον τότε παράνομο και πειρατικό επί μακρόν βομβαρδισμό της Σερβίας και χρησιμοποίησε το γεγονός αυτό ο περίου ο λόγος καθηγητής Αμερικανικού Πανεπιστήμου για να εξηγήσει πώς και για ποιους λόγους η εξόντωση του σερβικού έθνους σηματοδοτούσε την άφιξη της εποχής του μετα-ανθρώπου, της post-human era, του τέστην της δημιουργίας ενός νέου είδους όντος, το οποίο θα είναι το απειλαγμένο εφ' εξής από πάσης ταυτότητος, όχι μόνο εθνικής, αλλά πάσης ταυτότητος, ακόμη και ταυτότητος βιολογικού φύλου και ονοονοήτο. Τι μένει με τα ταύτα? Στην εποχή του, έγραφε ο πολύς Johann Gottlieb Fichte, χάσαμε τα πάντα, αλλά μας απομένει η εκπαίδευσης. Δυστυχώς, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε σήμερα στην πατρίδα μας. Εξ αυτού του λόγου και εξ όσων ανέφεραν οι εκλεκτοί προλαλήσαντες ομίλητε, εστοχοποιήθη εκπαίδευσης. Εξ συστήματος, δολίος, υπούλος και μεθοδικός, ευθύς εξ αρχής, υπό του κρατούντος τροτσκιστικού καθεστώτος του 1974. Με τις ολέφριες νομοθετικές παρεμβάσεις κατά της ελληνικής γλώσσης, τις δολίως ψευδός και υπούλος καλούμενες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, όπως είχε το θάρρος και τον ανδρισμό να καταγγείλει στην δωρία τη φωνή ο πολύς κύριος Κουνάδης. Και δεν έμειναν, δεν ηρκέστησαν στην κατεξακολούθηση και κατά συρροήν εξόντωση στον βιασμό της γλώσσης μας. Όχι, έπραξαν το αυτό και εις βάρος της ιστορίας. Αυτό το οποίο οι περισσότεροι εκτός εθούσης ταύτης, διότι εντός εθούσης είναι μεμοιημένοι, κοινώς ψαγμένοι που λένε και οι φοιτητές μου, αυτό το οποίο οι εκτός εθούσης ταύτης
Η βλακική Αγέλη που τώρα ασχολείται με άλλα πράγματα εκτός εφούσης ταύτης. Η βλακική Αγέλη καταλεμπέσιν, αείμνηστον. Αυτό το οποίο ο Πολύς Κοσμάκης, ο Λαουτζίκος όπως έλεγε μία κατόνομα συνάδελφός μου, καθηγήτρια ιστορικός, σκοπτικός. Αυτό το οποίο προσέλαβε ο Πολύς Κοσμάκης προδεκαετίας, δεκαπενταετίας, η ανίκουστος βέβυλος και επωνύβηστος παρουσίασης της ομαδικής σφαγής, της γενοκτονίας του ελληνισμού της Μύρνης, ο συνωστισμού στην προκυμαία, ήταν μόνον η κορυφή της κορυφής της κορυφής του Παγόβουνου και σας ομιλώ μετά λόγου γνώσεως. Τα σχολικά βιβλία όλων των βαθμίδων στάζουν από παντού το βιλητήριο του εθνομηδενισμού και της αποδομήσεως, ακόμη και από τις λευκές σελίδες. Κυρίες Βεσποινίδες και κύριοι, ο Πολύς Όσβαλτ Σπέγγλα απεφάνθη κάποτε ότι είναι μεγάλο πεθαίνει, αν αυτοί που το κληρονομούν είναι μικροί. Επιλέγων των λόγων, οι μετριότητες, υπομετριότητες και ανθυπομετριότητες που συναπαρτίζουν κακή τη μοίρα της κατεφημισμών πολιτικές και παραπολιτικές ελίτ της δύσμυρης πατρίβος μας, για να θυμηθούμε και τον αείμνηστο Παναγιώτη Κονδύλι, φαίνεται πως έχουν βαλθεί να επαληθεύσουν την ισχύ της ως ανορίσιος του Σπέγγλερ. Αλλά εμείς οι λίγοι, όσοι προσήλθαμε σήμερα εις αυτήν την σύναξη, εις πείσμα της περιραιούσης ατμοσφαίρας παρακμής, εμείς γνωρίζουμε καλώς, γιατί μας αξίωσε ο Θεός να έχουμε καλούς και εναρέτους γονείς και καλούς και εναρέτους δασκάλους. Γνωρίζουμε καλώς ότι χρωστάμε σ' όσους πέρασαν, φαρθούνε θα περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι νεκροί. Σας ευχαριστώ. Thank you.